Καλησπέρα κύριε Κατηφέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με αφορμή την ανοιχτή συζήτηση που έγινε εχθές από την Ένωση Συλλόγου Γονέων και Μαθητών του Ηρακλείου Αττικής, που έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολύκεντρο εδώ στο Νέο Ιεράκλειο, με θέμα «Εδωσχολικός εκφοβισμός και νεανική παραβατικότητα, αιτίες και αντιμετώπιση». Εκεί, σε αυτή την συγκέντρωση, είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε και να παρευρεθείτε κι εσείς φυσικά, και θέλετε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας και τις συμπεράσματά σας. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και, αν το θέλετε, είναι μια από τις πρωτοβουλίες που δεκάδες ενώσεις γονέων σε όλη τη χώρα παίρνουν αυτή την περίοδο για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, και αρκετές επιλέγουν να συζητήσουν βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά που μας απασχολούν όλους ως γονείς, και είναι ζητήματα που άπτονται όχι μόνο της μόρφωσης των παιδιών μας, αλλά και των κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνουν ή θα όφυλα να διαμορφώνουν στο σύγχρονο σχολείο. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ήταν μια πάρα πολύ μαζική εκδήλωση που δείχνει πραγματικά το ενδιαφέρον που έχουν οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις για αυτά τα ζητήματα, και ήταν και μια εκδήλωση που, θα με επιτραπεί να πω, πραγματικά δίνει το ένασμα μετά από την πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων στο Ηράκλειο να ανοίξει και όπως θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί το κάθε σύλλογο γονέων, το κάθε σχολείο. Πραγματευόταν αυτό που ακριβώς είπατε, τα ζητήματα ενδοσχολικού εκφοβισμού, νεανικής παραβατικότητας, και έγινε μια προσπάθεια και από εμένα ως κεντρικό ομιλητή που ήμουν, αλλά και από την Ανθή την Παπαπέτρου, μια ψυχολόγο η οποία ήταν και εκείνη ομιλήτρια, πραγματικά να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε κάποια ζητήματα, να δώσουμε κι εμείς από τη μεριά της επιστημονικής γνώσης πώς πραγματικά σήμερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συμπεριφορά νέων ανθρώπων ερμηνεύονται και δεν είναι ουρανοκατέβατα, και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος κάθε κρίκου, με αιχμή και το σχολείο, για τη διαπαιδαγώγηση και τις κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνουν σήμερα οι νέοι. Εάν με ρωτήσετε έτσι επιγραμματικά, ναι, γιατί συζητάμε αυτό το φαινόμενο σήμερα, εγώ θα σας έλεγα ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, του ενδοσχολικού εκφοβισμού, το οποίο έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η έξαρση, και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Έχουν αυξηθεί αυτά τα φαινόμενα και έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Άρα εμείς το πρώτο συμπέρασμα που οφείλουμε να βγάλουμε είναι ότι πόσο επέδρασε στην ψυχοσύνθεση και στις κοινωνικές σχέσεις εφήβων και παιδιών η πανδημία, τα 2 χρόνια κλειστά σχολεία, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, το παιδί, ο φυσικός του χώρος για να διαμορφώσει κοινωνικές σχέσεις είναι το σχολικό περιβάλλον, το πώς έχουν επηρεάσει παράλληλα η πρόσδεση των παιδιών ακόμα περισσότερο σε οθόνες, ο ατομισμός, η φυγή από την καθημερινότητα μέσα του ατομικού δρόμου, το πώς αυτό έχει επιδράσει τα παιδιά, και επίσης πέρα από το ότι είναι σε έξαρση, είναι και σε όξυνση. Τι σημαίνει σε όξυνση? Ότι συναντάμε αυτά τα φαινόμενα σε όλο και πιο μικρές ηλικίες σε σχέση με το παρελθόν. Αν δηλαδή πριν 1-2 δεκαετίες λέγαμε ότι είναι ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές του λυκείου, σήμερα το συναντάμε πολύ έντονα, δηλαδή από πολύ μικρότερη ηλικία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη βία, μια βία που υπάρχει συνολικότερα στην κοινωνία και αποτυπώνεται τα ίδια τα παιδιά. Βλέπουμε αλλαγές σε σχέση και με το φύλο, δηλαδή τις νέες κοπέλες, τις μαθήτριες, να μπαίνουν και αυτές πολύ πιο δυναμικά σε σχέση με το παρελθόν σε φαινόμενα βίας. Άρα είναι κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω πρέπει να τα οριοθετήσουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο, την προέλευσή του, και το πώς μπορούμε να πάρουμε μέτρα που να το αντιμετωπίσουμε με αιχμή τα προληπτικά μέτρα, την πρόληψη και όχι την καταστολή. Μάλιστα. Κύριε Κατηφέ, καταρχάς να πούμε μπράβο για άλλη μια φορά στην Ένωση Συλλόγου Γονέων Μαθητών Ηρακλείου Αττικής για αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε, είμαι σίγουρος μάλλον θα έχει και συνέχεια και γενικότερα οτιδήποτε είναι προς αυτή την κατεύθυνση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι πολύ θεμιτό και σεβαστό και το περιμένουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είπατε κάτι στο τέλος που θέλω να πιαστώ από αυτό. Πρόληψη και όχι καταστολή. Θεωρείται κάτι το οποίο συμφωνώ και εγώ έτσι, και ας μην είμαι κοινωνιολόγος, αλλά είμαι γονέας και ενεργός πολίτης. Πιστεύετε ότι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο γύρω από το παιδί και τους εφήβους έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης ή τώρα ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά αφού έχει φτάσει στο μη παρέκει? Τώρα να μην γίνω μάτις κακών. Θεωρώ δηλαδή, να πω εγώ την άποψή μου προτάσεις παρακαλώ, θεωρώ ότι είναι λίγο πίσω, δηλαδή σαν να ακολουθούν, να το ακολουθούν, να μην έχουν, ακόμα να μην έχουν, να μην ξέρουν τον τρόπο μάλλον, να το πω καλύτερα, που θα μπορέσει να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και πολύ φοβάμαι μην αφορά μόνο κατασταλτικά μέτρα και όχι τα αίτια που το γεννούν. Αυτό ακριβώς. Νομίζω είπατε το πιο σωστό, ότι εάν θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικοί, πρέπει να χτυπήσουμε κάθε κακό, πρέπει να το χτυπάμε στη μήτρα του, εν τη γεννήση του. Αλλά είναι πολύ βασικό αυτό το ζήτημα, το ότι τι σημαίνει πρόληψη τελικά. Και αν πραγματικά αυτό που έχουμε σήμερα μπορεί να απαντήσει στο τι ζωή θέλουμε για τα παιδιά μας, τι σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας. Θα φέρω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα ναι. από την ίδια τη ζωή, τη σχολική ζωή. Για παράδειγμα, οι σύλλογοι γονέων διεκδικούμε να υπάρχουν σχολικοί ψυχολόγοι, σχολική κοινωνική λειτουργή. Ψυχολόγοι υπάρχουν σε κάποια σχολεία. Να σας πω. Όχι σε όλα, σε κάποια. Να σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.000 ψυχολόγους για 13.900 σχολικές μονάδες. Ελάχιστη δηλαδή. Και την περασμένη σχολική χρονιά προσλήφθηκαν ψυχολόγοι που αντιστοιχούσαν σε επίπεδο Αττικής λιγότερο από 1 προς 5 σχολεία. Ναι. Να έχουμε το φαινόμενο να είμαι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα σχολικός ψυχολόγος σε 5 σχολικές μονάδες παράλληλα. Τη Δευτέρα σε ένα σχολείο, την Τρίτη σε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πρόληψη. Πρώτον. Δεύτερον, πόσο σημαντικό είναι λοιπόν αυτό που λέμε οργανωμένα σε κάθε σχολική μονάδα με οργανική θέση να υπάρχει ομάδα ψυχοκοινωνικής μέριμνας από ψυχολόγο, από κοινωνικό λειτουργό, που δεν θέλουμε τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό να μάθει στα παιδιά μας πώς θα είναι φίλοι ή να το πω έτσι, να διδάξει τον ανεπίδεκτο κοινωνικής μαθήσεως. Εμείς θέλουμε τον κοινωνικό επιστήμονα μέσα από την εμπειρία του που έχει να μπορεί να στηρίξει ολόπλευρα τον κάθε μαθητή, την κάθε οικογένεια και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το τι σημαίνει πρόληψη, ένα δεύτερο βασικό ζήτημα. Λέμε, ξέρετε, πρόληψη είναι να μπορεί ο νέος άνθρωπος να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει θετικά πρότυπα και θετικές τάσεις για τη ζωή, ώστε να μην καταλήγει πολλές φορές σε συμπεριφορές που θέτουν και τον εαυτό του και τους γύρω του σε κίνδυνο, πριν φτάσουμε στα κατασταλτικά μέτρα. Ενισχύεται σήμερα, για παράδειγμα, αυτό που λέμε πώς ολόπλευρα ένας νέος άνθρωπος στηρίζεται. Τι σχέση έχει με τον αθλητισμό ένας νέος άνθρωπος? Στηρίζεται το μάθημα της φυσικής αγωγής. Πώς ένας νέος άνθρωπος μπορεί να έχει επαφή με τις τέχνες, όταν για παράδειγμα μέσα από το σχολικό πρόγραμμα το μάθημα της θεατρικής αγωγής σταματάει στην Τετάρτη Δημοτικού. Και εμείς δεν λέμε να κάνουν όλα τα παιδιά θεατρική αγωγή γιατί θα γίνουν ηθοποιοί, αλλά το πώς μέσα από αυτά τα μαθήματα έχει φανεί ότι η έκφραση συναισθήματος, η ικανότητα να συνυπάρχω με άλλους ανθρώπους, βοηθούν σε αυτό που λέμε σε ζητήματα σαν αυτά που πραγματευόμαστε. Παίρνω άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε πόσα σχολεία σήμερα υπάρχει ο θεσμός του σχολικού φύλακα, ώστε κάποια προαύλια το απόγευμα με έναν σχολικό φύλακα να είναι ανοιχτά, ώστε να είναι χώροι πραγματικά αυτό που λέμε ζωντανοί, που τα παιδιά θα έχουν χώρο να αθληθούν, να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες, με τον πολιτισμό, με μια θεατρική ομάδα. Πώς οι θεατρικές ομάδες, οι πολιτιστικές ομάδες στηρίζονται μέσα από από το σχολικό πρόγραμμα, ώστε πραγματικά, ας με επιτραπεί η έκφραση, αυτό που λέμε και οι εξωταξικές δραστηριότητες να βοηθούν και να βλέπουν, να δείχνουν στον νέο άνθρωπο ότι το σχολείο που είναι ο φυσικός του χώρος είναι ένα χώρο που τον γεμίζει και τον ολοκληρώνει ως προσωπικότητα. Κατάλαβα, κατανοητό. Υγιείς σχέσεις μέσα στα παιδιά. Βέβαια, μετά ξέρετε, καταλαβαίνετε με βάση και την ερώτηση ότι ανοίγει η συζήτηση. Ναι, μα είναι ούτως ή άλλως μια τεράστια συζήτηση αυτή. Για παράδειγμα, να ολοκληρώσω με αυτό, να σας πω ότι μπορεί να είμαι ένας μαθητής που μπορεί να δέχομαι στο σπίτι μου ενδοοικογενειακή βία και να μην υπάρχουν στελεχωμένοι φορείς για να μπορέσω να απευθυνθώ. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι για ολόκληρη τη Δυτική Αττική υπάρχει μόνο ένας κοινωνικός λειτουργός σε φορέα παιδοψυχοκοινωνικής στήριξης για όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής και της ΥΣΕΑ. Γενικότερα και στα θέματα, το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, και στα θέματα που αφορούν ψυχιατρικής φύσεως θέματα για παιδιά και εφήβους και σε δομές κλπ. Ακόμα στη χώρα μας δυστυχώς είμαστε πίσω. Θέλουμε δουλειά συγκριτικά με άλλες χώρες και υποστελεχωμένα είναι και δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο καλά και δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Είπατε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Πόσο ρόλο παίζει και η οικογένεια σε όλα αυτά? Παίζει σημαντικό ρόλο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Στο ένα παιδί, δηλαδή, αν το δει ότι έχει παραβατική συμπεριφορά, δηλαδή, παίζει ρόλο και η οικογένεια. Δεν παίζει. Δεν λέω ότι το οθεί να πράξει παραβατικές συμπεριφορές και πράξεις, αλλά κάποιες φορές μήπως αδιαφορούμε. Σαφέστατα παίζει ρόλο και η οικογένεια και ξέρετε, κανένας από εμάς, λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας, μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις διαμορφώνουμε το κίνητρα πολλές φορές και τη συμπεριφορά μας, είτε θετικής είτε αρνητικής συμπεριφοράς, και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να στηριχτεί ο κάθε κρίκος. Ένας κρίκος διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια, ένας δεύτερος είναι το σχολείο, ένας τρίτος είναι η κοινωνία, άρα είναι μια αλυσίδα, ας με επιτραπεί η έκφραση, που ο κάθε κρίκος της πρέπει να ενδυναμώνεται και να ενισχύει τις συμπεριφορές και τις τάσεις που έχει ένας νέος άνθρωπος. Άρα και η οικογένεια πρέπει να στηριχτεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε πόσους δήμους ή σε πόσες σχολικές μονάδες λειτουργούν σχολές γονέων, ώστε ένας γονέας να μπορέσει σε τέτοιους προβληματισμούς, είτε σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είτε κοινωνικοποίησης του παιδιού, είτε επιθετικότητας ενός παιδιού, είτε ένα παιδί που είναι πολύ κλειστό, να μπορέσει να βοηθηθεί ως γονέας το πώς θα μπορέσει να ενισχύσει το παιδί του. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο και για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η πολιτεία αναλαμβάνει και κάποια μέτρα τώρα όσον αφορά αυτό το θέμα, το πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα που συζητάμε, που έχει πάρει πολύ σοβαρές διαστάσεις και έχει να κάνει με την παραβατικότητα ανηλίκων και εφήβων. Και όπως θα ξέρετε και εσείς, κύριε Κατηφέ, ξανασυστήνεται το Κέντρο Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας και έχει γίνει και η πρώτη συνεδρία των μελών του Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν δικηγόροι, εγκληματολόγοι, έγκριτοι ακαδημαϊκοί, και συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, και από ό,τι μαθαίνω, που και εκεί λένε ότι οι ίδιοι αυτοί ότι στόχος θα είναι η πρόληψη και όχι μόνο η καταστολή, θα ενεργοποιηθούν και θα προσπαθήσει να υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα σε πολλούς φορείς, αυτή η αλυσίδα που λέγατε προηγουμένως, οι οποίοι θα είναι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εκπρόσωποι των συλλόγων, καθηγητές, αστυνομικοί από τα οικία τμήματα και διάφοροι άλλοι φορείς, με στόχο να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί ως κοινωνία πλέον. Όχι ατομικά ο καθένας, γιατί είναι ένα σύνθετο πολύ δύσκολο θέμα και δεν μπορεί ένας φορέας μόνο να το λύσει από μόνος του. Έτσι, δεν ξέρω να συμφωνείτε. Δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει σε αυτό που είπατε. Μόνος του δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς αυτό. Ούτε μόνοι της καθηγητές, ούτε μόνοι της η οικογένεια, ούτε μόνοι της κάποιος άλλος φορέας. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, να υπάρξει βούληση και μια σωστή κατεύθυνση βέβαια σε όλο αυτό. Που θέλει χρόνο βέβαια, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη αυτά, γιατί μιλάμε τώρα, έχει ξεφύγει η κατάσταση βάσει των αριθμών που βλέπουμε και των συλλήψεων που έχουν υπάρξει μόνο για το 23. Είναι, δηλαδή, τα νούμερα δεν θέλω καν να τα αναφέρω, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Σας είπα, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι και σε έξαρση και σε όξυνση, και σας έφερα και χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές φορές είναι εύκολο πολλά φαινόμενα να τα βαφτίζουμε, να τα βάζουμε κάτω από έναν τίτλο ομπρέλα, για να παίρνονται μέτρα, να διαμορφώνονται επιτροπές. Το ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα που έχουν αυτές. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έτσι, και εγώ σας ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον εμείς ως οργανωμένο κίνημα των συλλόγων γονέων, αυτό λέμε, ότι στο στόχαστρο δεν πρέπει να είναι οι προσωπικότητες και τα παιδιά, αλλά οι συμπεριφορές. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους νέους ανθρώπους, ότι καταδικαστές είναι οι συμπεριφορές και όχι οι ίδιοι είναι οι άνθρωποι ως προσωπικότητες. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι, γιατί ξέρετε και εμείς πολλές φορές με τη στάση ζωής μας και οι γονείς οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικά, είμαστε παράδειγμα και για τα παιδιά μας. Εννοείται. Νομίζω ότι το σημαντικό, έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε και ένα μήνυμα, είναι ότι αυτό το μήνυμα που οφείλουμε να δώσουμε ο καθένας από τη σκοπιά του, εμείς ως γονείς, μέσα από την οικογένειά μας, οι σύλλογοι γονέων οργανωμένα, η πολιτεία, είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, ότι μάγκας δεν είναι αυτός που χτυπά το κάθε αδύνατο, αλλά πραγματικός μάγκας είναι αυτός που μπορεί να αγωνίζεται για κάθε αδύνατο. Σωστό. Και να πω κι εγώ από την πλευρά μου, αν μου επιτρέπετε, να μιλήσω ως γονέας, ότι θέλω να καταλάβουν τα παιδιά όλα αυτά, τα οποία για κάποιους λόγους άλλους, κάποια στιγμή της ζωής τους, κάναν κάποια λάθη, όπως έχουμε κάνει όλοι μας ούτως ή άλλως, ότι είμαστε δίπλα τους, δεν είμαστε απέναντί τους, ότι θέλουμε το καλό τους ως κοινωνία, ελπίζω δηλαδή, εγώ προσωπικά σίγουρα, φαντάζομαι και εσείς και περισσότεροι, και επίσης θέλω ως γονέας, ως γονιός, να δω τη νέα γενιά να έχει ελπίδα, να νιώθει, να έχει όραμα και να έχει όνειρα. Δεν θέλω μια γενιά και γενιές που έρχονται να είναι μέσα στην κατάθλιψη, στα προβλήματα, στη βία και στην παραβατικότητα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό νομίζω είναι χρέος όλων μας. Ο καθένας από τη δικιά του πλευρά και από το δικό του μετερίζει. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, συμφωνώ απόλυτα, και να πω ότι πραγματικά νομίζω ότι, γιατί ξέρετε, καμιά φορά συζητώντας σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που αντικειμενικά μας απασχολούν, λίγο μαυρίζουμε την εικόνα, αλλά νομίζω ότι η εικόνα πολλές φορές των ίδιων των μαθητών που αυτή τη στιγμή αγωνίζονται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που αυτή η γενιά αγωνίζεται ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενάντια στην υποβάθμιση των σπουδών τους, είναι η γενιά που εχθές κατά χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα ήταν έξω για να τιμήσουν τον ένα χρόνο από τους συμφοιτητές τους, από τους μαθητές τους, από τους νέους ανθρώπους που δυστυχώς δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, που δείχνει ότι πραγματικά η νέα γενιά έχει ιδανικά στη χώρα μας, και γι' αυτό είναι σημαντικό να τους ανοίγουμε και εμείς οι μεγαλύτερες γενιές δρόμους για μια καλύτερη ζωή. Ακριβώς, ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές μαζί μας, κοινωνιολόγος και σύμβουλος εξαρτήσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είστε καλά.